Συζητήσαμε με τον κύριο Υπουργό τις εξελίξεις στην περιοχή, στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, την κατάσταση που διαμορφώνεται μετά τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στη Μαδρίτη και θέσαμε τις θέσεις του ΚΚΕ, εκφράσαμε την κατηγορηματική μας αντίθεση με την πολιτική που ακολουθεί η ελληνική κυβέρνηση και βεβαίως, γιατί έχει συνέχεια, την πολιτική που έχουν ακολουθήσει οι κυβερνήσεις στη χώρα μας. Σημειώνουμε και εδώ σήμερα ότι η πολιτική της εμπλοκής της χώρας στους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς που έχουν μετατρέψει την Ελλάδα σε αμερικανονατοϊκό ορμητήριο βάζουν το λαό μας μπροστά σε μεγάλους κινδύνους. Η πολιτική αυτή που εφαρμόζει η κυβέρνηση και τα κόμματα του ευρωατλαντισμού είναι άκρος επικίνδυνη. Σημειώνουμε επίσης ότι οι αποφάσεις του ΝΑΤΟ, αυτού του δολοφονικού μηχανισμού που πάρθηκαν στη Σύνοδο Κορυφής στη Μαδρίτη, ρίχνουν παραπέρα λάδι στη φωτιά στους ανταγωνισμούς με τη Ρωσία και την Κίνα, οδηγούν σε κλιμάκωση του υπεριαλιστικού πολέμου στην Ουκρανία, τροφοδοτούν ένα νέο κύκλο συμβατικών και πυρηνικών εξοπλισμών που πληρώνουν ακριβά οι λαοί. Στις συνθήκες αυτές θέλουμε να σημειώσουμε ότι οι γενικότεροι ανταγωνισμοί, ο ανταγωνισμός ανάμεσα στην ελληνική και την τουρκική αστική τάξη, η όξυνση της επιθετικότητας της τουρκικής κυβέρνησης και η αμφισβήτηση της κυριαρχίας των ελληνικών νησιών είναι πάρα πολύ επικίνδυνες εξελίξεις. Στην πράξη έχει καταρριφθεί ο μύθος ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι δυνάμεις προστασίας της ασφάλειας και της ειρήνης ή είναι δυνάμεις που μπορούν να αναχαιτήσουν τις διεκδικήσεις του τουρκικού κράτους. Έχουν τεράστιες και εγκληματικές ευθύνες και επί της ουσίας επειδή θέλουν να είναι κοντά τους, κοντά στο ΝΑΤΟ και στο Ευρωατλαντικό μπλοκ η Τουρκία, να ενισχύεται η νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ στους γενικότερους ανταγωνισμούς, οι λεγόμενοι σύμμαχοι διαμορφώνουν το έδαφος για έναν οδυνηρό συμβιβασμό, συμβιβασμό που αφορά τη συνεκμετάλλευση και τη συνδιαχείριση του Αιγαίου. Το ΚΚΕ καλεί το λαό και να επαγρυπνεί και σε συμπόρευση με το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας να δυναμώσει τον αγώνα για την απεμπλοκή της χώρας από τον υπεριαλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία και τους γενικότερους επικίνδυνους σχεδιασμούς.